έρχεται στον κόσμο στη Λισαβόνα, μια ηγετική μορφή της πορτογαλικής πολιτικής ζωής κατά το τελευταίο τέταρτο του αιώνα που πέρασε. Ήταν ο ηγέτης των Πορτογάλων Σοσιαλιστών Μάριο Σοάρες, ο πολιτικός που το 1976, δύο χρόνια μετά τη λεγόμενη Επανάσταση των Γαριφάλων και την πανηγυρική του επιστροφή στην ελεύθερη πλέον πατρίδα του, θα περνούσε στην ιστορία ως ο πρώτος εκλεγμένος πρωθυπουργός της Πορτογαλίας μετά από 60 χρόνια στιγμής δικτατορίας. Ο Σοάρες θα εκλεγόταν και πάλι το 1983 για μια δεύτερη πρωθυπουργική θητεία, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ολοκλήρωνε με επιτυχία τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Πορτογαλίας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Το 1986, σε ηλικία πλέον 61 ετών, ο Σοάρες θα μεταπηδούσε στην Πορτογαλική Προεδρία, όπου και θα παρέμενε για μία δεκαετία, καθώς το 1991 θα κατάφερε να επανεκλεγεί για δεύτερη συνεχόμενη φορά στο ανώτατο αξίωμα της χώρας του. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης των Παρισίων, Αμερικανός κολυμβητής Τζόνι Βάισμίλερ, καταρρύπτει ένα ακόμα παγκόσμιο ρεκόρ, διανύοντας σε αγώνα ελεύθερης κολύμβησης στο Πίτσπουργκ την απόσταση των 150 γιάρδων σε 1 λεπτό, 25 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα του δευτερολέπτου. Ο Βάισμίλερ, που κατά την αθλητική του καριέρα κατέριψε 67 παγκόσμια ρεκόρ, θα διέπρεπε στη συνέχεια και στη μεγάλη οθόνη, ενσαρκώνοντας με επιτυχία το ρόλο του Ταρζάν. Έρχεται στον κόσμο στη Φιλαδέλφια ένας από τους πλέον εξέχοντες διανοούμενους της εποχής μας. Ήταν ο εβραϊκής καταγωγής συγγραφέας, γλωσσολόγος και στοχαστής Νόαμ Τσόμσκι. Ο άνθρωπος που απέδειξε ότι η κατανόηση της ανθρώπινης γλώσσας συμβάλλει καθοριστικά στην κατανόηση και της ανθρώπινης φύσης, ανοίγοντας έτσι νέους ορίζοντες όχι μόνο στην επιστήμη της γλωσσολογίας, αλλά και σε όλες ανεξαίρετα τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Όμως παράλληλα με την εξαιρετικά γόνιμη επιστημονική του ενασχόληση, ο Τσόμσκι υπήρξε από τη νεαρή του ηλικία και ένα δραστήριο και μαχητικό πολιτικό όν που δεν δίσταζε να ανοίξει μείζωνα πολιτικά μέτωπα και να βρεθεί στις πρώτες γραμμές των κινημάτων για ανθρώπινα δικαιώματα, αξιοπρέπεια και ελευθερία παντού όπου γης. Στο πλαίσιο του εξυγχρονισμού της τουρκικής κοινωνίας, η Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας, μετά από εισήγηση του ηγέτη της χώρας Κεμάλ Ατατούρκ, αποφασίζει την παραχώρηση δικαιώματος ψήφου στις γυναίκες. Ήταν η πρώτη φορά στη μακραίων ιστορία της γειτονικής χώρας που ο γυναικείος πληθυσμός της αποκτούσε δικαίωμα συμμετοχής στα κοινά. Χάνεται εν πτήση πάνω από τον ωκεανό μαζί με το τετραμελές πλήρωμα του αεροπλάνου που οδηγούσε ένας λαμπρός Γάλλος αεροπόρος. Ήταν ο 35χρονος πιλότος Ζαν Μερμόζ, ένας από τους πρωτοπόρους της αεροναυτικής στη Γαλλία. Αν και μικρός λάτρευε την ποίηση, τη λογοτεχνία και την γλυπτική, μετά την εφηβεία του ο Μερμόζ στράφηκε στους εθέρες και σε ηλικία μόλις 20 ετών έκανε την πρώτη του πτήση. Ακολούθησαν χιλιάδες εναέρια ταξίδια από τη Γαλλία στην Αφρική και τα Νάπαλιν για μεταφορά κυρίως αλληλογραφίας, αλλά και πάνω από τον Ατλαντικό προς τη Βραζιλία, τη Χιλή και την Αργεντινή, η οποία και έγινε δεύτερη πατρίδα του. Μετά το θάνατό του, τόσο η Γαλλία όσο και η Αργεντινή τίμησαν το Μερμόζ, δίνοντας το όνομά του σε δρόμους, πλατείες και πολλά σχολεία, ενώ οι ταχυδρομικές υπηρεσίες των δύο χωρών αλλά και πολλών άλλων αφρικανικών κυκλοφόρησαν γραμματόσημα προς τιμή του αδικοχαμένου αεροπόρου. 5 χρόνια μετά την ίδρυση του Ισραηλινού κράτους, ο πρώτος πρωθυπουργός και ηγέτης του, Νταβίν Μπεν Γκουριόν, παραιτείται από την πρωθυπουργία και αποσύρεται σε κιμπούτζ της ερήμου Νεγκέβ. Η αποχώρηση του Γκουριόν από την ενεργό πολιτική εικάζεται ότι συνδέεται με μια τραγωδία, την ανηλαιή σφαγή από ενόπλους Ισραηλινούς 60 αμάχων Παλαιστινίων σε ιορδανικό χωριό της Δυτικής Όχθης, που είχε προκαλέσει την οξύτατη αντίδραση σύσσωμης της διεθνούς κοινότητας αλλά και πολλών Εβραίων της Διασποράς. Ο Γκουριόν θα επανερχόταν στο πολιτικό προσκήνιο δύο χρόνια αργότερα, αρχικά ως Υπουργός Άμυνας και στη συνέχεια ως Πρωθυπουργός, αξίωμα που θα διατηρούσε μέχρι το 1963, όταν θα αποχωρούσε οριστικά πια από την πολιτική και θα ζούσε ως ιδιώτης τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του.
6 μήνες μετά τη δεινή εκλογική ήττα των Βρετανών εργατικών, τη δεύτερη συνεχόμενη μέσα σε μια τετραετία, ο βετεράνος πολιτικός Clement Attlee υποβάλλει την παρέτησή του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος υπό το βάρος της διαρκούς εσωκομματικής αμφισβήτησης που δεχόταν από την πρώτη στιγμή της ανακοίνωσης των εκλογικών αποτελεσμάτων. Ο 72χρονος Attlee, πρωθυπουργός της Βρετανίας από το 1945 μέχρι το 1951, ήταν επικεφαλής του Εργατικού Κόμματος επί μία ολόκληρη 20ετία. Το ίδιο βράδυ, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντονι Ίντεν ανακοίνωνε ότι η Βασίλισσα Ελισάβετ αποφάσισε να απονείμει τον τίτλο του κόμι στον Clement Attlee σε αναγνώριση της προσφοράς του στην πολιτική ζωή της Βρετανίας. Ήταν η πρώτη φορά στη βρετανική ιστορία που ο τίτλος του κόμι θα προσφερόταν σε πολιτικό του Εργατικού Κόμματος. Η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή παίρνει ψήφο εμπιστοσύνης στη Νέα Βουλή που προέκυψε από τις πρόσφατες εκλογές, τις πιο αμφιλεγόμενες στη μεταπολεμική ιστορία του τόπου. Από την ψηφοφορία, ωστόσο, απήχε σύσσωμη η αντιπολίτευση, οι βουλευτές της οποίας είχαν αποφασίσει να ορκιστούν χωριστά για να μην νομιμοποιήσουν το εκλογικό αποτέλεσμα που η Ένωση Κέντρου και η ΕΔΑ είχαν καταγγείλει ως προϊόν βίας και νοθείας. Πιστός στη λεγόμενη Ostpolitik, την πολιτική δηλαδή του ανοίγματος προς Ανατολάς, ο Willy Brandt γίνεται ο πρώτος στην ιστορία καγκελάριος της Δυτικής Γερμανίας που επισκέπτεται επίσημα την Πολωνία για να υπογράψει με τις πολωνικές αρχές μια ιστορική συμφωνία. Πρόκειτο για τη Συμφωνία Διευθέτησης των Συνοριακών Διαφορών μεταξύ Δυτικής Γερμανίας και Πολωνίας, με την οποία οριστικοποιήθηκαν τα σύνορα των δύο χωρών στη γραμμή Oder-Neisse και εγκαθιδρύθηκαν αμοιβαίες διπλωματικές σχέσεις. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Μπραντ θα τιμούσε τα 60.000 θύματα των χιτλερικών στο γκέτο της Βαρσοβίας με μια συγκλονιστική γονικλησία στο μνημείο τους που θα έκανε το γύρο του κόσμου ως απόδειξη της νέας εποχής που ξημέρωνε στη γυραιά Ήπειρο. Η κυβέρνηση του συνταγματάρχη Καντάφη εθνικοποιεί τις εγκαταστάσεις της Βρετανικής Πετρελαϊκής Εταιρείας BP που βρίσκονται στη χώρα. Ταυτόχρονα, αποσύρει όλες τις καταθέσεις της Λιβύης από τις Βρετανικές τράπεζες, προκαλώντας ρήξη των σχέσεων της χώρας του με το Λονδίνο. Εκτοξεύεται από το ακροτήριο Kennedy το διαστημόπλιο Apollo 17, το τελευταίο του προγράμματος Apollo. Λίγα 24 ώρα αργότερα, οι αστροναύτες Ευγένιο Σέρναν και Χάρισον Σμιτ θα γίνουν οι τελευταίοι άνθρωποι που θα περπατήσουν στη Σελήνη κατά τον 20ο αιώνα. Φεύγοντας από το έδαφος του φυσικού δορυφόρου της Γης, οι δύο Αμερικανοί αστροναύτες θα άφηναν στη Σελήνη μια αναμνηστική πλακέτα με το μήνυμα «Εδώ ο άνθρωπος ολοκλήρωσε την πρώτη εξερεύνηση της Σελήνης». Δεκέμβριος 1972. Φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών μία από τις σπουδαίες μορφές του ελληνικού θεάτρου. Ήταν ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και θειασάρχης Κώστας Μουσούρης, ένας χαλκέντερος θεατράνθρωπος, το θέατρο του οποίου στην πλατεία Καρίτσι αναδείχθηκε σε φυτώριο πολλών μεγάλων ταλέντων της υποκριτικής τέχνης στην Ελλάδα. Το όραμα των Ιαπώνων μιλιταριστών ήταν ανέκαθεν η δημιουργία μιας κρατεάς αυτοκρατορίας, της Μεγάλης Ανατολικής Ασίας όπως την ονόμαζαν, που θα έθετε υπό τον άμεσο έλεγχο της Ιαπωνίας ολόκληρη την Ασιατική Ήπειρο ανατολικά της Ινδίας. Και στις αρχές της δεκαετίας του 30, ενθαρρυμένοι από τους Ιάπωνες κεφαλαιοκράτες που επιζητούσαν αναδιανομή των σφαιρών επιρροής για να εξασφαλίσουν πρώτες ύλες και νέες αγορές, θέλησαν να κάνουν το όραμά τους πράξη. Πρώτο τους θύμα υπήρξε το 1931 η Μαντζουρία, που υπέκυψε γρήγορα στην Ιαπωνική υπεροπλία. 6 χρόνια αργότερα ήρθε η σειρά της Κίνας. Και όσο οι κατακτήσεις πολλαπλασιάζονταν, τόσο περισσότερο άνοιγε η όρεξη των Ιαπώνων, που με την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου πίστεψαν ότι είχαν μπροστά τους τη μεγάλη ευκαιρία. Το 1940 βάζουν πόδι στο Τονκίνο. Ένα χρόνο αργότερα επεκτείνονται στο Σιάμ και εν συνεχεία, μετά την κατάρρευση της Γαλλίας στο ευρωπαϊκό μέτωπο, κατακτούν ολόκληρη τη Γαλλική Ινδοκίνα. Οι έρακες του Τόκιο ήταν πλέον έτοιμοι για το μεγάλο άλμα.
Γνώριζαν βεβαίως ότι αυτό, αργά ή γρήγορα, θα τους έφερνε σε σύγκρουση με την άλλη μεγάλη υπερδύναμη του Ειρηνικού, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά τυφλωμένοι από την υπεροψία της δύναμης, πίστευαν ότι θα ήταν αυτοί οι νικητές. Έτσι αποφάσισαν να χτυπήσουν πρώτοι τον Αμερικανό γίγαντα, που έως τότε παρέμενε ουδέτερος. Το πράσινο φως δόθηκε όταν πρωθυπουργός της Ιαπωνίας ανέλαβε ο διάλακτος στρατηγός Χιντέκι Τόγιο. Τα σχέδια καταστρώθηκαν υπό άκρα μυστικότητα, ενώ ακόμα η Ιαπωνία βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον για τη σύναψη διμερού συμφωνίας μη επίθεσης. Και την ημέρα που ο Τόγιο διαβεβαίωνε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν έχουν να φοβούνται τίποτα στον Ειρηνικό, από την Ιαπωνική βάση στις Κουρίλες απέπλεε μια τεράστια αρμάδα με κατεύθυνση την Αμερικανική ναυτική βάση του Pearl Harbor στη Χαβάη, όπου βρισκόταν αγκυροβολημένος ο Αμερικανικός στόλος του Ειρηνικού. Ώρες αργότερα, όταν τα ρολόγια στο Pearl Harbor έδειχναν 7:40 το πρωί, πάνω από 200 Ιαπωνικά αεροσκάφη πετούσαν πάνω από την Αμερικανική βάση και άρχισαν να τη βομβαρδίζουν ανελέητα. Οι ευνηδιασμένοι Αμερικανοί υφίστανται τρομακτικές απώλειες. Δύο ώρες που διαρκεί η επιδρομή, 4 θωρικτά, 3 καταδρομικά και 8 αντιτορπιλικά βυθίζονται ή καταστρέφονται σχεδόν ολοκληρωτικά. Και μαζί τους, 2.500 Αμερικανοί στρατιώτες χάνουν τη ζωή τους, ενώ άλλοι 1.200 τραυματίζονται βαριά. Την ημέρα της απρόκλητης επίθεσης, το ημερολόγιο έγραφε 7 Δεκεμβρίου 1941. Ένα 24ωρο αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Φραγκλίνος Ρούσβελτ κήρυσε τον πόλεμο κατά της Ιαπωνίας και οι Ηνωμένες Πολιτείες εισέρχονταν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων. Ήταν Δεκέμβριος του 1974 όταν ο ηγέτης της Κύπρου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος πατούσε και πάλι το χώμα του μαρτυρικού νησιού. Επέστρεφε στην πατρίδα του μετά από μόλις 5 μήνες αναγκαστικής αυτοεξορίας του στο εξωτερικό. Αλλά οι μήνες αυτοί φάνταζαν αιώνες. Η Κύπρος που τον υποδεχόταν με συγκίνηση ήταν εντελώς διαφορετική από εκείνη που είχε υποχρεωθεί να εγκαταλείψει τον περασμένο Ιούλιο. Το χώμα της ήταν ακόμα νοπό από το αίμα και τα δάκρυα που είχαν σκορπίσει το προδοτικό πραξικόπημα της Αθηναϊκής Χούντας και στη συνέχεια η εισβολή του Ατίλα. Τουρκική κατοχή, προσφυγιά, αγνοούμενοι συνέθεταν πλέον ένα τοπίο δραματικό και ένα δυσβάσταχτο βάρος που τώρα εκαλείτο να πάρει στους ώμους του ο Κύπριος ηγέτης μαζί με τις ελπίδες του λαού του για εθνική αποκατάσταση. Πάνω από 200.000 Κύπριοι έδωσαν το παρόν στην υποδοχή του Μακαρίου. Και τον άκουσαν να τους απευθύνει από τον μπαλκόνι της λαβωμένης από τις οβίδες αρχιεπισκοπής μια συγκλονιστική ομιλία, την πιο συγκινητική από όσες είχε εκφωνήσει μέχρι τότε ο Κύπριος ηγέτης. Με τα νεκρών ελογίστην και ειδού σήμερον εν ζωή ευρίσκομαι. Απουσιάζουν χιλιάδες, διότι χιλιάδες είναι νεκροί, οι αγνοούμενοι και οι κρατούμενοι ως όμοιροι. Ήταν η δραματική εποδός της τραγωδίας που είχε ζήσει το νησί τους προηγούμενους μήνες. Αλλά και η υπόσχεση για ένα νέο ξεκίνημα που θα επούλωνε τις πληγές και θα άνοιγε το δρόμο για ένα καλύτερο μέλλον. Και την ημέρα εκείνη το ημερολόγιο έγραφε 7 Δεκεμβρίου 1974. Σύμβολα της αγάπης μας και του πένθους μας.